Έχουμε δίπλα μας τον Ζάκη Παπαδόπουλο, είναι ο προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, ο ρούκι προπονητής, ο οποίος την πρώτη του χρονιά οδήγησε την ομάδα του στα play-off. Δεν έχουν τελειώσει όμως τα play-off, είναι αυτό που είπαμε και με τον coach Ζάκ. Πάτε στο κίτριο τώρα, δεν έχετε άλλη επιλογή για τον break και να ξανάρθετε πίσω στο παραλίμνη. Coach, σήμερα το παιχνίδι δεν σας βγήκε. Νιώθεις ότι σε τρεις μέρες θα δούμε μια διαφορετική ένωση που θα τα δώσει όλα για να κάνει το break? Εντάξει, το τελικό αποτέλεσμα δεν ήρθε με τον τρόπο που περιμέναμε ή που θέλαμε να έρθει. Έχουμε δείξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι σαν ομάδα δεν το παρατάμε ποτέ. Παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτως πώς έχει πάει το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σήμερα όμως φαίνεται στέρεψαν κάπου οι δυνάμεις, γιατί τρεις μέρες πριν ξαναπαίξαμε με την ΑΕΚ. Το rotation που έχουμε είναι πολύ μικρό, κάποια παιδιά παίζουν πάρα πολλά λεπτά. Και καταλαβαίνετε ότι σε μια σειρά συνεχόμενων αγώνων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το να παίζεις 40 λεπτά, γιατί μιλάμε για 40 λεπτά, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις ένταση και ενέργεια στην άμυνα και να μπορείς μετά να έχεις καθαρό μυαλό στην επίθεση για να εκτελέσεις το πλάνο της ομάδας. Είδαμε απογοητευτή που είναι λογικό, παίξατε σε έδρα σας σε πλέον και δεν σας βγήκε το παιχνίδι. Τι θα πείτε στην ομάδα σας έτσι ώστε να αφήσουν το σημερινό μάτσο και να επισυγκεντρωθούν στο παιχνίδι σε τρεις μέρες στο Κήτιο? Εντάξει, τα playoffs αυτό είναι. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς καθόλου. Είτε έχεις νικήσει είτε έχεις χάσει. Πρέπει να μαζέψεις τα συντρίμια σου μετά από μια ήττα, ειδικά σας τη σημερινή. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να επανέλθουν οι παίκτες μας σωματικά για να μπορούν να είναι σε σημείο να ανταγωνιστούν το παιχνίδι της Πέμπτης. Και κακά τα ψέματα πάμε εκεί χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται και να διεκδικήσουμε την νίκη. Μακλέλαν είχε χτυπήσει στο πρώτο ημίχρονο, ήταν κάτι που τον ενοχλήσε στο υπόλοιπο του μάτς? Εντάξει, ο Ρίγκ είναι ένα πολύ σκληρό παιδί. Γενικά παίζει όλη τη χρονιά με μικροτραυματισμούς. Δεν μου έχει πει ότι έχει τραυματιστεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι εκείνο το γλίστριμα κάτι του προκάλεσε. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί. Κότσι, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε τρεις μέρες. Εγώ ευχαριστώ και σας το ίδιο.